Καλησπέρα σε όλους και όλες, σε όλες και όλους, και σήμερα μαζί είναι Παρασκευή βράδυ, η ώρα πήγε 10 και 3 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ για να δώσουμε, σήμερα έχουμε βεβαίως 14 Μαΐου του 2021 και είμαστε εδώ για να δώσουμε την επικαιρότητα και να αποκαλύψουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά στον κόσμο και προκαταβολικά σας λέω, ετοιμαστείτε να κοινοποιήσετε το βίντεο γιατί σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ακουστούν παντού, μα παντού πρέπει να ακουστούν αυτά τα οποία θα πούμε και έχουν να κάνουν με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το γήπεδο, τη Νέα Τούμπα. Τη Νέα Τούμπα την οποία έχει δηλώσει ο Σαββίδης ότι την πληρώσει αυτός και κανένας άλλος, ούτε το κράτος ούτε κανείς άλλος, και παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει ο Σαββίδης ότι θα την πληρώσει αυτός, υπάρχει μεγάλη κολυσιεργία. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα αποκαλύψουμε κάποια πράγματα σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο παρασκήνιο και από κάποιους οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα αποφάσεων, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, υπηρεσίες οι οποίες αποφασίζουν, οι οποίες υπογράφουν, οι οποίες προωθούν τα θέματα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, να προωθείς σωστά τα θέματα. Εμείς σήμερα θα σας αποκαλύψουμε τι γίνεται στην Αθήνα, όπου υπάρχει μια όπου εκεί τρέχουν όλοι για να κάνουν γήπεδο στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια δεδομένα. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρα η οποία να τρέχει να κάνει γήπεδο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, στο Βοτανικό. Λέμε καλά κάνει. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Να κάνει γήπεδο και ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία, όλα καλά. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν βλέπουμε ότι δημιουργούνται κάποια πράγματα σε βάρος ομάδας της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε βάρος του ΠΑΟΚ, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Δεν πρέπει να αναφέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο της υπόθεσης για την κατασκευή γηπέδου του ΠΑΟΚ. Και αυτό εδώ θα στα πω τώρα για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, να ξέρετε τι γίνεται, γιατί παίζεται ένα παιχνίδι συγκεκριμένο σε βάρος του ΠΑΟΚ για το θέμα του γηπέδου. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να αντιδρά, όταν λέω όχι να ξεσηκώνεται και το ένα και το άλλο, απλώς να γνωρίζει τι γίνεται για να υπάρχει μια σχετική αντίδραση. Τι έχει γίνει λοιπόν στο μεσοδιάστημα της όλης ιστορίας? Ας πω για να ξέρετε. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα εμείς περιμέναμε να πάει στην Αθήνα η υπόθεση για να προχωρήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος πιο σωστά η διαδικασία για το χωρικό σχέδιο της Τούμπας, το οποίο έχει εγκριθεί και από την περιφέρεια και από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και περιμέναμε να πάνε από την Θεσσαλονίκη να φύγουν και να πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να ξαναγυρίσουν στη Θεσσαλονίκη, να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει πλέον το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και από εκεί να βγει προεδρικό διάταγμα. Λέγανε όλοι ότι αυτό μπορεί να γίνει γύρω στον Οκτώβριο κλπ. 15 με 20 μέρες, για την ακρίβεια 18 μέρες, υπήρχε κολυσιεργία στην Αθήνα. Γιατί αυτοί από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που μελέτησαν το φάκελο, και δεν ήταν τίποτα, μια υπογραφή ήταν, δεν ήταν τίποτα διαφορετικό, μια έγκριση αφού έχουν εγκριθεί όλα. Έχει εγκριθεί το χωρικό σχέδιο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, ρε παιδιά? Αυτοί εδώ στείλανε το φάκελο, τον τεράστιο φάκελο του χωρικού σχεδίου με τα ΕΛΤΑ. Σήμερα, άμα στείλει φάκελο με τα ΕΛΤΑ, μπορεί να έρθει το 2022. Okay. Γιατί τα ΕΛΤΑ έχουν τέτοιο φόρτο εργασίας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και καθυστερεί πάρα πολύ η αλληλογραφία. Κάντε μια προσπάθεια και θα δείτε τι σας λέω. Τα ΕΛΤΑ, όπως και οι Courier έχουν, αλλά οι Courier είναι ιδιωτικές εταιρείες και το παίζουν διαφορετικά. Στείλανε αυτά τα τεμπελόσκυλα τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτή η οπαδία άλλων ομάδων οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο, το συγκεκριμένο, στείλανε το χωρικό σχέδιο, αν είναι δυνατόν, με τα ΕΛΤΑ. Πώς δεν το στείλατε με ταχυδρομικό Περιστέρι? Πιο γρήγορα θα ερχότανε. Με τα ΕΛΤΑ το στείλατε? Ή με κάνα γαϊδουράκι? Βάλτε το και το γαϊδουράκι και στείλτε το κανονικά και με τον νόμο εδώ, για να έρθει σιγά σιγά, θα ερχότανε τόσο καιρό, σε 20 μέρες. Δεν γίνονται αυτά πουθενά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και τι κάνει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μόλις έστειλε το θέμα κάτω, λέει εντάξει, θέλουν 3-4 μέρες για να υπογράψουν, 2-3 μέρες, γιατί είναι και λίγο τεμπέληδες, έχουμε και λίγο κορονοϊό κλπ. Να κάνουν μια κίνηση. Και τι κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με εντολή του Ζέρβα παίρνει ένα
κάνει μια κίνηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και λέει: παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε στείλει εδώ και 20 μέρες ένα φάκελο. Τι έγινε, 20 μέρες για μια απογραφή, το στείλαμε. Πώς το στείλατε, ρε παιδιά? Με τα ΕΛΤΑ, κύριε, το στείλατε. Ποια ΕΛΤΑ, ρε παιδιά? Τα ΕΛΤΑ θα έρθουν το Δεκέμβριο, άμα το στείλατε με τα ΕΛΤΑ. Σε έναν όγκο που έχουν να μετακινήσουν τα ΕΛΤΑ, απίστευτο όγκο. Και παρόλα αυτά, αυτοί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το στείλαν το φάκελο με τα ΕΛΤΑ. Και τι γίνεται τώρα, αυτό που γίνεται τώρα, ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης λένε: στείλτε μας το φάκελο ηλεκτρονικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εφόσον το υπογράψατε, στείλτε το ηλεκτρονικά για να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Και μόλις το στείλαν ηλεκτρονικά, σε 1,5 λεπτό το πήρανε, το πήγανε να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο και προχωράει η διαδικασία πλέον κανονικά. Προχωράει κανονικά η διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το πούμε και πρέπει να το πούμε και μοιράστε το παντού, γιατί είναι θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία έτσι εντύπωση σε όλους μας ότι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να προχωρήσει το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Δεν θέλουν. Ήταν το βασικό θέμα με το οποίο θέλω να ξεκινήσω, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας είναι η S4 Security. S4 Premium Security Services. Η security η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους σας να έχετε υπηρεσίες φύλαξης, εγκαταστάσεων, περιπολίων και εκδηλώσεων. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, με διαφορά, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Θεσσαλονίκη Ανακοινώσεις 52, Αθήνα Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό. Μαζί μας επίσης η κατασκευαστική εταιρεία Αναδομό, το πρώτο όνομα σε κατασκευές στην Ελλάδα. Η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει όλες τις εργασίες για το εξοικονομώ αυτονομό και επίσης ανακαινήσεις σπιτιών έως 6 άτοκες δόσεις. Κατασκευαστική Αναδομό. Η Νοσοκόμα στο σπίτι, στο 11311, νοσοκόμα και γιατρός έρχονται σπίτι ανά πάση στιγμή για παροχή πρώτων βοηθειών όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Νοσοκόμα στο σπίτι, η οποία μπορείτε να την επισκεφτείτε, ή γιατί τα γραφεία της είναι μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκης, ή να τηλεφωνήσετε για μια απλή ένεση και μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, το πρώτο όνομα σε ζάντες και λάστιχα στη Βόρεια Ελλάδα. Αν θέλετε ζάντες, λάστιχα και για φορτηγά και για πούλμαν, για τα πάντα, γιατί υπάρχουν ειδικές μονάδες από τον Καπίταλη, εκεί θα πάτε. Στον Καπίταλη. Είναι το πρώτο όνομα, αυτό θα θυμάστε πάντα. Καπίταλη. Ζάντες Λάστιχα. Στη Μαρίνο Αντίπα 43, στην Πηλαία, έναντι Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αν είστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, θα πάτε για σέρβις το αυτοκίνητό σας στο City Car Service. Υπερσύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 53, στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, πίσω από το πρατήριο της Άργο, σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε και αυτοκίνητο, παρακαλώ, εάν θέλετε να μετακινηθείτε, αφήνοντας το αυτοκίνητό σας για σέρβις. City Car Service, το πρώτο όνομα είναι στην οικογένεια Βογιατζή, που βεβαίως έχει αναπτυχθεί και στον τομέα των υγρών καυσίμων. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ένα δεύτερο θέμα που έχω σήμερα είναι το θέμα του ποδοσφαιριστή Λάσκοφ. Ο ποδοσφαιριστής Λάσκοφ, ο οποίος ξέρετε ότι ο Άρης ήταν να φάει μείον 6 από το ποδοσφαιριστή αυτόν και τον πήγαινε για πλαστογραφία η πρωτοδείξη κυρία Ρεβίθη, έτσι λέγεται, Ρεβίθη, είναι ανακρίτρια της Επιτροπής Διοντολογίας, τον πήγαινε τον Άρη για μείον 6. Βγαίνει λοιπόν ο παίχτης αυτός, ο Μπόρτσε Λάσκοφ, και αποκαλύπτουμε αυτός είναι ο Λάσκοφ, ο οποίος έπαιξε στην Καλαμαριά, έπαιξε τον Απόλλων Πόντου, τον είχε πάρει ο Καλαϊτζίδης μετά. Αλλά ο παίχτης έχει περάσει από τα γραφεία του Άρη, δεν έπαιξε ποτέ στον Άρη. Βγήκε μια φωτογραφία, μόνο μια φανέλα. Η οποία φανέλα μπορεί να έγραφε από πίσω Γιάννης Βένος ή Ντίνος Κούης, δεν ξέρω τι έγραφε. Πάντως Λάσκοφ δεν έγραφε σίγουρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πέρασε τα γραφεία του Άρη, δεν έγινε δουλειά με τον Άρη καμία και πήγε στην Καλαμαριά. Έπαιξε στην Καλαμαριά, έκανε 3 παιχνίδια, 4, κάτι τέτοιο έγινε. Αλλά μετά από αυτό εμφανίζεται να έχει κάνει μια πλαστογραφία η ΠΑΕ Άρης για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μια πλαστογραφία η οποία θα τη στήχιζε μείον 6 βαθμούς. Έρχεται τώρα ο Μπόρτσε Λάσκοφ και αυτό αποκαλύπτουμε σήμερα και λέει ο Μπόρτσε Λάσκοφ ότι εγώ έκανα όλη τη διαδικασία, λέει ο Λάσκοφ, ο Άρης δεν φταίει σε τίποτα. Εγώ ξεκίνησα την ιστορία για να παίξω μπάλα στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Ο Άρης δεν φταίει σε τίποτα, επομένως πρέπει να τον απαλλάξετε. Η ΠΑΕ Άρης κάνει επιστολή στην Επιτροπή Διοντολογίας και λέει ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη με την όλη αυτή η ιστορία και έτσι το θέμα από ό,τι φαίνεται πάει στις καλένδες, έχει τελειώσει. Και δεν υπάρχει το μείον 6 για τον Άρη. Αυτό βεβαίως θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα μετά το τέλος των play-off.
Πάντως, για παίκτης ήταν ο οποίος ήρθε στον Άρη για να αγωνιστεί κανονικά και με το που ήρθε στον Άρη για να αγωνιστεί κανονικά δεν έπαιξε ποτέ. Ο Μάντζιος δεν το βάζει στην ομάδα και αυτό έχει δημιουργήσει στο Μήτρογλου ένα πρόβλημα και μάλιστα το λέει και στη διοίκηση γενικά ότι εγώ θέλω να παίζω, δεν με βάζει ο προπονητής να παίζω και κάτι τέτοια σχετικά. Και έτσι όπως τουλάχιστον είναι σήμερα η κατάσταση, με δεδομένο ότι ο Μάτζιος θα μείνει και την επόμενη χρονιά, δεν υπάρχει Μήτρογλου για τον χρόνο. Σας το λέω από τώρα να ξέρετε ότι ο Άρης θα ψάξει για center for και πρέπει να βρει center for. Και λέω ότι έχει κάνει μεγάλο έγκλημα ο Άρης που δεν πήρε τον Μπαράλες και πήρε τον Μήτρογλου. Ο Μπαράλες θα έχει κάνει 15 γκολ σε 5 μήνες στον Άρη. Με αυτές τις τελικές που δημιουργεί ο Άρης, γιατί παίζει μπάλα. Και με το γεγονός ότι ο Μπαράλες είναι καλό στο κεφάλι, θα είχε κάνει αυτά τα γκολ που σας λέω στον Άρη. Και επίσης να πω και κάτι ακόμη και απευθύνομαι και στους Αριανούς, αυτοί που μας παρακολουθούν και αυτοί που θα μας παρακολουθήσουν. Ποιον παίχτη έχει ο Άρης, ο οποίος να παίρνει κεφαλιά στα φάουλ ή στα κόρνερ? Ας σας πω εγώ, μόνο το Ροζ. Κανέναν άλλο. Θα πει άλλο το Δελιζήσι, μα ο Δελιζήσι είναι για αμυντικές κεφαλιές. Έχει βάλει και ένα γκολ με κεφαλιά ο Δελιζήσι και δεν το ξέρω. Ποτέ. Ο Ροζ έβαλε κάτι, γύρισε την μπάλα, έκανε κλπ. Άλλο παίχτη ο Άρης ψηλό. Που να έχει εκεί για κεφαλιές δεν μπορεί να είναι. Δεν έχει κανέναν. Ο Μάρος δεν υπάρχει. Δεν είναι για αυτό το παιχνίδι. Είναι για να μάχεται και λοιπά, να κερδίσει κάποιες μάχες, να κάνει να ράνει και τέτοια. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τον Μάνο, ποιος θα πάρει κεφαλιά, ο Μπερτόγλιο? Ποτέ. Θα πάρει κεφαλιά, ξέρω εγώ, ποιος, βάλτε εσείς, όποιο θέλετε. Και όμως δεν υπάρχει. Λοιπόν, επίσης υπάρχει μία ανακοίνωση, επειδή μιλάω για τον Άρη, υπάρχει μία γυναίκα η οποία ήταν χαρακτηριστική φιγούρα της κερκίδας των οπαδών του Άρη, κυρία Ζωγραφία, όπως ήταν το όνομά της. Μία αριανή μητέρα που έβγαλε ένα γιο και, έχει και έναν εγγονό που τους έκανε αριανούς. Έφυγε από τη ζωή σήμερα, τα συλληπιτήρια και τα εκφράζει στην οικογένειά της και η οικογένεια του Super 3 που έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο και την πήραμε κι εμείς και σας την μεταφέρουμε. Άρα λοιπόν ο Μήτρογλου τελειώνει από τον Άρη, αυτό θα γίνει τώρα το καλοκαίρι, μετά από την Κυριακή, από το παιχνίδι της Κυριακής θα καθίσουν κάτω να τα βρούνε, θέλει και 500 για την επόμενη χρονιά, μια χαρά του κάτσε του Καρυπίδη. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρε τον Παράλες, σας το λέω. Έπρεπε να πάρει τον Παράλες. Ο Άρης με τον Παράλες θα έκανε μια καλύτερη πορεία. Και ενδεχομένως μπορεί και στο κύπελο να περνούσε και τον Ολυμπιακό. Διαφορετικά, βέβαια, εκεί έγινε η βλακεία του Κουέστα. Αυτή ήταν η ιστορία. Και το κρυμμένο δοκάρι. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή δεν τη παρούσε για να το σχολιάσουμε. Σε λίγο θα έχω και τον Γιώργο τον Μίρτσο στον αέρα να μιλήσουμε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, θα τον έχουμε. Απλώς θα πω κάτι σχετικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ που ξεκίνησα να το λέω. Και είπα στην αρχή ότι καθυστερήσανε περίπου 18 μέρες. Όχι, περίπου 18 μέρες. Να στείλουν τα χαρτιά από την Αθήνα για μια δουλειά 2 ή 3 ημερών. Κάναν 18. Και καλά που ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, παρενέβη και τα χαρτιά ήρθαν πιο γρήγορα. Δηλαδή οι άνθρωποι κάτω δεν παίζονται. Δεν παίζονται στην κυριολεξία. Με βάση αυτή τη λογική τη σημερινή, θα πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου περίπου για να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα. Εκτός εάν ο Δήμος Θεσσαλονίκης στείλει πίσω τα χαρτιά τώρα με κάνα ταχυδρομικό περιστέρι. Βρεθεί κανένα ποινικολόγο στη Λάρισα, βαρέσει το περιστέρι με κάνα πιστόλι, το ρίξει κάτω ή το τραυματίσει και θα πρέπει το περιστέρι να ξαναεπανέλθει, ας πούμε, για να πάρει τα χαρτιά τα στείλει κάτω. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι ντροπή. Αν γινόταν και καμιά άλλη ομάδα εδώ για τον Παναθηναϊκό, τρέχουν όλοι οι κοκοβγοί με πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δήμαρχο Αθηναίων, τρέχουν να υπογράψουν την παραχώρηση του γηπέδου στο Βοτανικό, ένα μέρος, ας πούμε, που ανήκει στον ελληνικό λαό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα βάλουμε και 150 εκατομμύρια. Δηλαδή, εμείς και εσείς θα πληρώσουμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού για να κάνει ο Αφραγκούζος γήπεδο. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και έρχεται ο Σαββίδης, λέει: δίνω 120-140, το χτίζω εγώ το γήπεδο και του καθυστερούν 18 μέρες μια υπογραφή. Μια υπογραφή ούτε για μία μέρα και λέει: έλεγε ο Δήμος τρεις να γίνει. Δεν πειράζει, για να μην κουραστεί ένας
Άμα βάλει την υπογραφή, μου κουραστεί το παλικάρι αυτό. Ο δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ντροπή ρε, ξεφτυλισμένη. Γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνει κανένα έργο από τη Λάρισα και πάνω. Ούτε ένα έργο δεν έχετε κάνει σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία, αυτή του Μητσοτάκη, αυτό το κόμμα, είναι και η προηγούμενη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα έργο δεν έχει κάνει. Το μόνο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα ήταν υπογραφή τη συνθήκη τη κατάρτιση των Πρεσπών. Αυτά είναι. Να μην τα πούμε αυτά. Τέταρτη γραμμή μετρό κάνει η Αθήνα. Και εμείς ακόμη δεν έχουμε κάνει ένα μετρό 7 χιλιόμετρα. Γιατί πρέπει να βγάλουμε τα αρχαία, να βάλουμε τα αρχαία. Να ξαναβγάλουμε τα αρχαία, να βάλουμε τα αρχαία. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Στο Θησίο, στο Σύνταγμα, στο Μοναστηράκι δεν είχε αρχαία. Η πιο αρχαία πόλη του κόσμου που είναι η Αθήνα. Δεν είχε αρχαία εκεί. Πώς ξεπεράστηκε το πρόβλημα και εκεί έγινε το μετρό κανονικά και πάτε για τέταρτη. Σε λίγο θα κάνετε μετρό μέχρι τη Λαμία και εμείς δεν θα έχουμε κάνει μετρό ούτε καν μέχρι το Συντριβάνι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει την ακούει, όποιος θέλει την ακούει. Και επειδή μας ακούτε, προωθήστε το βίντεο. Κάντε προώθηση του βίντεο. Κάντε κοινοποίηση στους λογαριασμούς σας για να ακουστούν παντού αυτά. Αν ήσασταν εσείς εδώ, τα ίδια θα λέγατε. Αυτά που θα λέγατε εσείς τα λέω εγώ. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα, επανέρχομαι στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε ποδοσφαιρικά φυσικά. Βέβαια τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τομίρτσο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Νίκο, για εσένα και στους φίλους τηλεθεατές. Καλά είσαι, σ' ακούω, φωνάζεις. Φωνάζω, τι να κάνω φίλε. Μετρό δεν έχουμε, τώρα εσύ την έζησες στην Αθήνα. Τίποτα δεν η Αθήνα από τη μέρα που έγινε το 2004 και έκανε την Αττική Οδό και όλα τα μετρό της κλπ. Έχει ξεφύγει από Θεσσαλονίκη 500 φορές όσον αφορά αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι. Το παιδί για να το ταΐσει η μαμά πρέπει να κλάψει. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα θα παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, μεγαλώσαμε παρέα, βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι πολιτικοί, έτσι, ενώ συνάμα δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα? Γιατί κανένας εξ αυτών που τους ψηφίζει, από εδώ από Θεσσαλονίκη, δεν τους πιέζει για κάτι. Παρά μόνο αν καμιά θεσούλα να τρουπώσει κάνα κόρη, κάνα γιος, ο ίδιος και όλα αυτά. Στην Αθήνα, Νίκο, συγγνώμη, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στην Αθήνα πιέζονται οι υπουργοί. Πρόσφατα ο Άδωνης Γεωργιάδης πνίγηκε το θέμα. Εκεί που εκλέγεται έδωσε κάτι εξτραδάκια στους επιχειρηματίες της περιοχής του. Κατεξαίρεσε ένα από τους υπολείπους της Ελλάδος. Εκεί ο πολιτικός, αν δεν στηρίξει τον τόπο τον οποίο εκλέγεται, δεν θα ξαναεκλεγεί στην Αθήνα. Άρα, Ελλάδα... εδώ Γιώργο, δεν θα δούμε ούτε ένα έργο, γιατί δεν έχουμε ούτε έναν υπουργό. Ούτε ένα. Συγγνώμη λίγο. Νίκο, εγώ θέλω, άμα θέλετε, να αναφέρουμε και ονόματα. Όλοι αυτοί που βγαίνουν, α πούμε ο Θόδωρος Καράουλος, έχει βοηθήσει πολύ τον Ηρακλή. Και τι τον έχει κάνει τον Ηρακλή, εξαφανισμένος είναι. Από τον Ηρακλή ψηφίζει. Λέω ένα παράδειγμα. Ο Γιώργος Ορφανός πήγε να κάνει κάτι τίμιο, κάτι σωστό, τον νόμο Ορφανού στην αλληλική δικαιοσύνη, εξαφανίστηκε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξαναλέω, δίνει γραμμή το κόμμα ποιοι είναι που θα βγουν. Το εκάστοτε κόμμα, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία. Εδώ κατέβασε ένα περιφερειάρχη, ένα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι σκοπιανή. Δεν έχει. Εμείς, ξέρεις τι κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας ενδιαφέρει να πιέσουμε τον πολιτικό μας για να αναδειχθεί η πόλη μας. Ενώ, ξαναλέω, στην Αθήνα τους πιέζουν τους πολιτικούς. Οι ψηφοφόροι οι ίδιοι, οι καταστάσεις. Στην Αθήνα χάθηκε ο δημόσιος κατήγορος για την ΑΕΚ που όφιλε 180 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ο παράγων οχή. Δεν πήγε στο δρόμο, δεν πήγα, λέει, και το δέχτηκε το δικαστήριο. Δηλαδή σε κοροϊδεύω, είσαι να μην πω τι. Ναι. Στην Αθήνα δεν έχει κάνει γήπεδο δικό του. Εκτός του Παναθηναϊκού που έχει τηλεοφόρο και θα γίνει όλα αυτά, τώρα όλους πρέπει, είναι υποχρεωμένο το κράτος να τους κάνει γήπεδο. Αυτοί το θεωρούν δεδομένο. Στη Θεσσαλονίκη, όχι παράγοντα, στην προκειμένη περίπτωση του Σαββίδης, και πληρώνει το έργο από την τσέπη του και το φρενάρουν. Γιατί όμως, Νίκο, όταν αυτούς τους φτιάξουν τα γήπεδα και όλα αυτά που ζητάνε, ταυτόχρονα θα τους ζητήσουν και θα κάνουν λεγόμενη ψηφοθυρία. Θα τους έχουν υπό τον έλεγχο. Θα υπάρχει ένα άλλη σβερίση κυβερνητικό με παράγοντες των ομάδων εκεί στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα υπάρχει. Αν ο Βατσαβίδης το κάνει μόνος του, ας πει τι σας κάνω, εγώ το πλήρωσα και το κάνω. Είναι, ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο μόνος παράγων, Έλλην παράγων, στο ποδόσφαιρο, για να μην πω παραπέρα γιατί δεν γνωρίζω, ο οποίος πήγε και πλήρωσε τα χρέη της ομάδος του. Δεν υπάρχει άλλος.
Δεν υπάρχει άλλο. Και τον άνθρωπο τον έχουν και απέναντι. Και ξέρεις τι δηλαδή... λέγανε. Εντάξει ρε λέει, δεν πλήρωσε λέει, τις προσαυξήσεις. Μα κανένας δεν πλήρωσε προσαυξήσεις. Υπήρχε νόμος του κράτους που έλεγε αν πληρώσει το κεφάλαιο, γλιτώνεις προσαυξήσεις. Εγώ προσαυξούσα 2.500 στην εφορία, στο λέω εκείνη την περίοδο, και πήγα έδωσα 1.400 γιατί τα υπόλοιπα τα προσαυξήθηκε και τα γλίτωσα. Αυτά χρωστούσα, πήγα τα πλήρωσα. Αυτός χρωστούσε 11 εκατομμύρια, 10 τόσο, 18.800 είπα, ξύναλα 8, τα οποία τα γλίτωσε. Τι να κάνουμε τώρα, τα 18.800 τα πλήρωσε με τριτά και εγώ με τριτά τα δώσα. Ό,τι μπορεί ο καθένας δίνει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αν τρελαθούμε τελείως. Νίκο, αυτό ήθελα να αναδείξω. Το οξύμορο της υπόθεσης. Έρχεται κάποιος άνθρωπος να αναλαμβάνει μια ομάδα χρεωμένη. Δεν την έχει χρεώσει αυτός. Πληρώνει το πρωτογενές χρέος. Είναι πανελλήνια πρωτοτυπία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και κατηγορείται γιατί δεν πλήρωσε και τους τόπους. Ναι. Την ώρα που οι υπόλοιποι όλοι, όχι δεν έχουν πληρώσει, υπερχρεώνουν ομάδες, η ΑΕΚ τώρα φίλε, αυτό που γίνει με την ΑΕΚ, να πέσει γάμα εθνική, να αλλάξει, δεν είναι η ΑΕΚ η κανονική αυτή, είναι μια καινούργια ΑΕΚ, έτσι, που μου παρουσιάζουν αυτοί. Η ΑΕΚ είναι όλα μέλη γάλα, όλα καλά που έχει γίνει όλη αυτή σε εισαγωγικά εντός, εκτός η απατεωνιά, χάθηκε ο άνθρωπος του δημοσίου δικά μας λεφτά και ο άλλος πλήρωσε και είναι και απέναντι να τον πυροβολήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω και επειδή ξέρεις να το συνεχίσω έτσι βλέπω οι καινούργιες ιδέες του φιλόσοφου Θόδωρου Ζαγοράκη είναι για αγελάς ότι στη Β' Εθνική λέει προετοιμάται το έδαφος να βάλουν οι μεγάλες ομάδες στις δεύτερες ομάδες τους. Ξέρεις τι Νίκο, για να πάει να κάνεις το τέταρτο βήμα ή το πέμπτο ή το δέκατο πέμπτο πρέπει να έχεις κάνει το πρώτο βήμα. Ας κοιτάξουμε το Α γιατί... Τις πρώτες ομάδες, σας... ναι. Κοιτάξουμε πρώτα να κάνουμε ένα πρωτάθλημα κανονικό με αξιοπιστία, αξιοκρατία γιατί φίλε το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται γιατί είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες γύρω γύρω. Εγώ σήμερα ας πούμε θέλω να θίξω κάτι με σεβασμό αν μου επιτρέπεις έτσι δύο λεπτά ναι. Νίκο. Το θέμα του σεβασμού στην ιστορία μας. Και επειδή σου λέω μόνο ποδόσφαιρο γνωρίζω, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν διαγράψει οι οποίες έχουν μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Όπως στην προκειμένη περίπτωση η Λάρισα. Η Λάρισα, η Παναχαϊκή, ο Όφη, η Αγιάννενα, η Δοξαδρά μας. Είναι πολύ ιστορικές ομάδες. Και στα χέρια παραγόντων, είτε να μην το πω αυτό, αφαιρέγγιων, είτε κομπλεξικών. Μπορεί να διασυρθούν οι ομάδες αυτές. Και ξέρεις τι, βλέπω ομάδες οι οποίες για να υπάρξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να ανήκουν σε έναν ισχυρό. Έτσι έγινε και με τη Λάρισα. Έπρεπε ο Αλέξο Κουλιάς να κολλήσει σε έναν ζεοκόλληση δίπλα στο Μαρινάκι. Έπεσε. Η Λάρισα, αυτή η Λάρισα, η οποία χτυπούσε τα ίσια και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελλο. Η Λάρισα είναι η μόνη ομάδα, η μόνη πόλη που αντέδρασε με τα ούρα του Τσίγκοφ. Αν θυμάσαι που θέλω να τις τιμωρήσω, να τις κλέψω το πρωτάθλημα. Βγήκε, κλείσαν την εθνική οδό, διεκδίκησαν. Και αυτή την ομάδα, δηλαδή, εκτός του ότι τη ρίχνει την κατηγορία, ο παράγων Αλέξης, όπως δεν μου αρέσει και ο παράγων Αχιλλέας Κούγιας. Δεν είναι παράγοντα. Δεν μου λες, Γιώργο, επειδή μιλάς για τη Λάρισα και μας βλέπουν στη Λάρισα, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Μήπως θυμάσαι από πότε άρχισε αυτή η κολεγιά του Κούγια με το Μαρινάκι, αν δεν θυμάσαι, το θυμίσω εγώ. Από την ημέρα που έδιωξε τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό 2-1 με τη Λάρισα, αν το θυμάσαι, το θυμούνται όλοι αυτό, και από εκείνη την ημέρα που έφυγε ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Αναστασιάδης ήταν αυτός που είχε βγει και λέει: Η Λάρισα ξύπνησε. Η Λάρισα και ο Κάμπος ξύπνησε μετά το 2-1. Από εκείνη την ημέρα και μετά που έδιωξε τον Αναστασιάδη, έγινε η κολεγιά με τον Μαρινάκη. Φίλε, ο Αλέξης Κουλιάς είναι αυτός που έστειλε τον Μαρινάκη στα δικαστήρια, έτσι, γιατί ήταν με τους άλλους. Και μετά. Το γύρισε με τους άλλους, τον Αλέξη. Και αυτοί που υποτίθεται είναι μαζί του, δεν τον εμπιστεύονται για να είναι μαζί. Ο Αλέξης, ο Κούγιας, ξέρεις κάτι. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Ο καθένας από εμάς στην προσωπική του ζωή, αν δεν ενοχλεί κάποιον άλλον, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορούμε τα κόμπλεξ μας, τα προσωπικά κόμπλεξ, να τα μεταφέρουμε μέσα σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως είναι η Λάρισα ή αυτές οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, ξαναλέω, ο Αλέξης δείχνει ότι έχει κάποια προσωπικά κόμπλεξ. Αυτός ο συγκεκριμένος παράγοντας, γιατί συνεχώς γίνεται ντόρο για αυτόν. Ας πούμε, πιστεύει ότι είναι ψηλός. Το να πιστεύει ότι είναι ψηλός, ότι είναι 3 μέτρα, ότι είναι 1,5 μέτρο και όλα αυτά, αυτό είναι δικαίωμά του, δεν πειράζει κανέναν.
Από εκεί και ύστερα, το να είναι ο παράγων τη Λάρισα, να ξεφτιρίζει μια ολόκληρη ποδοσφαιρική κοινωνία, να κάθεται στον πάγκο τη ομάδα, να μαλώνει με αντίπαλου ποδοσφαιριστέ, πάει και φτύνει τον Καντουρί, να κάνει δηλώσει για όλου. Σήμερα πάλι έβγαλε ανακοίνωση, έδιωξε 8 παίχτε, ξαναβρίζει τον Γρηγορίου. Όλο αυτό το πανηγύρι, ξέρει τι βγαίνει προ τα έξω, η κακιά η Λάρισα. Η Λάρισα, σου ξαναλέω, έχω παίξει πάρα πολλέ φορέ αντίπαλο στο Αλκαζάρ, το θρηλυκό αυτό γήπεδο τη Λάρισα. Οι οπαδοί είναι σκληροπυρηνικοί, αλλά είναι σεβαστικοί απέναντι στον αντίπαλο γιατί ξέρουν ποδόσφαιρο οι άνθρωποι. Πήγαινε στη Λάρισα να παίξει ντέρμπι, έλεγε πω πω με του βλάχου πώ θα τα φέρω βόλτα. Αλλά την κουστάριζε στην ατμόσφαιρα. Ναι, δεν του καταλαβαίνει και μιλούσα. Πολύ ατμόσφαιρα. Ρε φίλε, εγώ του είπα μια μέρα. Τέσσερι φορέ σε παιχνίδια ή ένα ή δύο ήταν με τον Απόλλων Καλαμαριά, τα θυμάμαι. Και άλλα δύο πρέπει να ήταν, ένα πρέπει να ήταν με τον Ηρακλή, είχα πάει απεσταλμένο και ένα με τον Μπάο, απεσταλμένο, κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν τέσσερα παιχνίδια. Τίνκα το γήπεδο, δηλαδή έπαιζε Λάρισα από όλο Καλαμαριάς και ήταν μέσα 18.000. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη ιστορία τώρα, για πολύ μεγάλη ιστορία μιλάμε. Και η Λάρισα η οποία ήταν τότε παράδειγμα για τα παιδιά που έβγαζε από τον κάμπο, τα Ελληνόπουλα, μεγάλα ταλέντα. Και τώρα βλέπεις τώρα τον κάθε ξεχασμένο ξένο. Τέλος πάντων, ας βάλουμε τελεία σε αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι μία. Αν θέλουμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, ξεκινάμε από την αρχή, από το Α. Τώρα το να συζητάμε τις δεύτερες ομάδες των μεγάλων ΠΑΕ να τις βάλουμε στη Β' Εθνική, θα γίνει ένα πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ένας αχταρμάς, μια χαζομάρα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λάβε ναι. Υπόψη σου ότι αυτές οι ομάδες θα είναι στο στοίχημα, τίποτα άλλο δεν λέω. Φίλε, ομάδα που στην Ελλάδα, εδώ ομάδα που ανεβαίνει και στείνει μάτς. Ομάδα που δεν θα ανεβαίνει. Και δεν θα πρέπει να κερδίσει, τι κερδίσει, κερδίσει, τι ο άλλο και. Δεν θα είναι σωστό, δεν θα ανεβαίνει. Μα πρέπει να είναι μια κατηγορία κάτω από την πρώτη ομάδα. Πού να πάει, αφού είναι Super League 2, η άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ατρόμητος που θέλουν να λάβουν μέρος, Παναθηναϊκός, θα είναι Super League 1, δεν θα θέλουν να ανέβουν. Πώς θα γίνεται, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν θα μπορεί να ανέβει εκ του νόμου. Θα λέει ο Άρης Μπ, ο ΠΑΟΚ Μπ, ο Ολυμπιακός Μπ, δεν ανεβαίνετε εσείς, ο Παναθηναϊκός, ο κανένας τίποτα. Τι πρωτάθλημα ήταν αυτό, πού απέξουν αυτοί. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ομάδες β' εθνικής ανταγωνιστικής. Δηλαδή, με συγχωρείς, να σου το πω απλά, με βάση την εικόνα που έχω στη Super League 2 τώρα, έτσι, στέλνω την ομάδα μου, δεύτερη ομάδα του Άρη, ξέρω εγώ, ή του Ατρομήτου, να παίξει ντέρμπι στον Ιωνικό μέσα, στην Νίκαια, Super League 2. Ναι, ναι. Και πάνε τα παιδάκια εκεί πέρα και τώρα το τραμπούκο, και θα το φάνε το τραμπούκο. Όπως και να έχει. 100%. Και τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, δεν γίνεται, εδώ πρέπει να διορθώσουμε. Έχει πει βέβαια τα παιδάκια που λες, όταν λένε για ομάδες Μπ, εννοούνε π.χ. δεν παίζει στον Άρη βασικός ο Σίλβα, θα μπορεί να παίξει Δευτέρα στο μάτς αυτό. Δεν παίζει στον Άρη βασικός, δεν έχει μπει αλλαγή, ξέρω εγώ λέω τώρα, ο Μαντσίνη, θα μπορεί να παίξει Δευτέρα. Ο Βεζιρτζής είχε κάνει μια πρόταση όταν είχε πάει στον ΠΑΟ και ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό. Είπε να γίνει πρωτάθλημα Β' ομάδων, αλλά μόνο οι ομάδες οι Β'. Δηλαδή, έχω ας πούμε αυτή τη στιγμή το Γουάρτα που δεν παίζει. Να το βάλω να παίξει Δευτέρα. Έχω το Μπιτσιρικά, να πούμε τον Λίρατζ. Το κάνουν στην Αγγλία αυτό. Ορίστε. Το κάνουν στην Αγγλία αυτό με επιτυχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία προετοιμάζουν και ένα τραυματία παίχτη. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Περιμένει τον Νίγκασον να έρθει και θέλει να το βάλει σιγά σιγά στο πρόγραμμα να παίξει την πρώτη ομάδα. Το βάζεις και δύο παιχνιδάκια με την δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα και σου έρχεται και πιο έτοιμος. Αλλά είναι άλλα πράγματα που προέχουν. Το πρώτο που προέχει, Νίκο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που προέχει για την ελληνική κοινωνία. Τι λείπει από την ελληνική κοινωνία? Αξιοκρατία, αξιοπιστία, τιμιότητα, εργασία. Εδώ τώρα οι διοικήσεις δεν εκλέγονται. Διορίζονται. Όταν μια διοίκηση διορίζεται και δεν εκλέγεται, είναι και υποχείριο αυτό που τη διορίζουν. Δηλαδή στην ΕΠΟ, πριν αναλάβουν ακόμα, υπάρχει πρόβλημα του προέδρου της ΕΠΟ, Θόδωρος Ζαγοράκη, με τον Τζακ το Φιλιππούση. Το θυμάστε τον Ιάκωβο το Φιλιππούση, που έκανε και τον δημοσιογράφο. Έκανε τον δημοσιογράφο ενίοτε, ο Τζακ, στον Αντένα και αυτά. Και τώρα είναι το γενικό κουμάντο, το στέλνει ΑΕΚ απεσταλμένο και πουλάει τρελίτσα να κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ. Αυτό δεν είναι. Εσύ δεν ξέρεις και το άλλο, ότι ο Φιλιππούση ήταν γραφείο τύπου του προηγούμενου Υπουργού Αθλητισμού που έγινε μετά δικαιοσύνης, του Σταύρου. Τα ημέτερα παιδιά είναι αυτά, Νίκο. Τα παιδιά τα οποία τους δίνουν. Τα παιδιά δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ και οι Ρουφιάνοι είναι παντού οι ίδιοι. Δεν λέω για τον Ιάκωβο, φυσικά γενικά. Αλλά είναι αυτοί που θα τους πει το αφεντικό. Θα πας εκεί και θα κάνεις αυτό. Και αυτό, σαν καλός εκπαιδευμένος σκύλος,
σε εισαγωγικά, θα πάει να κάνει τη δουλειά του. Τώρα πρέπει μέσα στην ΕΠΟ να είναι αυτός ο οποίος θα εμφανίζεται από πλευρά ΣΑΕΚΟ, διοικεί την ΕΠΟ. Να, και, άκου ένα παρασκήνιο τώρα. Το παρασκήνιο είναι ότι έκανε καταγγελία, μάλλον καταγγελία, έκανε μία παρέμβαση ο Μάκης Γκαγκάτσης και λέει πώς αποφασίζει, λέει, για τους υπαλλήλους της ΕΠΟ ο κ. Φιλιππούσης, αφού λέει το καταστατικό δεν του δίνει αυτό το δικαίωμα. Ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ο Γκαγκάτσης, ενδεχομένως, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, μπορεί στο μυαλό του να έχει ότι μπορεί αύριο να πάει στην ΕΠΟ. Σαν, γιατί επαγγελματίας είναι πλέον, τεχνοκράτης είναι, δεν ξέρω πώς θα τον κρατήσει ο Σαββίδης άλλο. Νίκο. Και ο επιτύπωνος αγοράκης εκεί που είναι δικός του, μπορεί και να έχει στο μυαλό του ποιος Φιλιππούσης θα πάω τώρα εγώ. Λέω, κλείνω την παρένθεση, γιατί εμείς, εγώ τα λέω γιατί δεν είμαι υπάλληλος του ΠΑΟΚ, ούτε υπάλληλος του Άρη, ούτε υπάλληλος του Ηρακλή, ούτε του Ολυμπιακού κανενός. Και γι' αυτό τα λέω. Αυτό είναι το παρασκήνιο, Γιώργο. Η ουσία όμως του πράγματος είναι μία. Ότι πρόκειται για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και εκεί απ' έξω σφάζονται παλικάρια που λέει στην ποδιά της για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μεροκάματο. 5 το μήνα είναι. Το μεγαλύτερο μεροκάματο και να είναι και μέσα στα κόλπα. Έτσι ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Τελευταία αγωνιστική. Ναι. Παρότι είναι αδιάφορα τα παιχνίδια βαθμολογικά και στα play-out και στα play-offs, εγώ όσον αφορά τα παιχνίδια των play-offs θεωρώ ότι όλοι που παίζουν μεταξύ τους θέλουν να κερδίσουν πρώτα απ' όλα για να κλείσουν τη χρονιά με νίκη και να έχουν τις τελευταίες καλές εντυπώσεις. Υπάρχουν όμως δύο ομάδες για τις οποίες τα τελευταία παιχνίδια αυτά της αγωνιστικής είναι και πρόβα τζενεράλε για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Μιλάω για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αφού πω ότι πρώτα απ' όλα ότι το ΑΕΚ Άρης είναι πιο πολύ το ηθικό του πράγματος, η σακατεμένη ΑΕΚ θα θέλει να κερδίσει. Το θέμα είναι αν μπορεί. Αν και πιστεύω ότι ο Άρης έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να κερδίσει ένα ντέρμπι, δεν κέρδισε Ολυμπιακό ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Νομίζω αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσει. Σε αυτά που υπάρχει το ενδιαφέρον, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού χωρίς προπονητή θα προσπαθήσουν να βάλουν αυτό που έχουν. Πάθος, δύναμη, μαρκαρίσματα, να πάνε σκληρά, γιατί σου λέει οι αντίπαλοι θα φοβούνται μην τραυματιστούν για τον τελικό. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάρτινς, επειδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα μέχρι τον τελικό που είναι το Σαββάτο, έχει μια εβδομάδα ολόκληρη, οπότε δεν υφίσταται θέμα κούρασης, θα κατεβάσει την 11η που έχει για τελικό. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω αλλαγές. Περιμένω, ας πούμε, να αλλάξει από την τελευταία 11η που είδαμε τον ΠΑΟΚ, να αλλάξει αναγκαστικά το στόπερ του που λείπει ο Παπασταθόπουλος, να βάλει τον ΠΑ. Ο Χολέμπας, αν είναι καλά, που έδειξε ένα ψευτοτραυματισμό, είναι λίγο παπατζής αυτός. Κόντρα με το Λαριτζή έκανε, με το Λίρατζή έκανε. Ο Χολέμπας ήταν εκεί, ο Ρέαμτσουκ, ο Ανδρούτσος, Εμβιλά ή Καμαρά με τον Μπουχαλάκη, δηλαδή, και επίσης. Μια αλλαγή που ίσως κάνει είναι να μην ξεκινήσει τον Μπρούμα και να ξεκινήσει έναν εκ των Φορτούνι και Βαλμπουενά. Ο Ολυμπιακός, άμα θα δείτε, αυτός είναι. Αυτό που είδαμε τον ΠΑΟ. Αυτό θα δούμε αύριο, τελευταία πρόβα, και θα το δούμε και στο τελικό. Εκεί θα μετρήσει η ψυχολογία των παιχτών. Ναι, ψυχολογία πρώτα απ' όλα. Από πλευράς ΠΑΟ, Νίκο, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη η κατάσταση για τον Παύλο Γκαρσία όσον αφορά το σχηματισμό της 11ης Κυριακής. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει βασικό ο Κρέσπο, γιατί τον υπολογίζει για τον τελικό. Τον έβαλε λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι είναι 100% έτοιμος. Αλλά ο Κρέσπο θα ξεκινήσει για να δει και σε τι κατάσταση είναι. Ο Βιεϊρίνια πιστεύω και αυτός, αν είναι καλά, θα ξεκινήσει. Ο Καντουρί, αν είναι καλά, θα πρέπει και αυτός να ξεκινήσει. Δηλαδή, ο Σβάμπ επίσης, μετά από την αποχή αυτή λόγω των καρτών που είχε, πρέπει και αυτός να ξεκινήσει. Γιατί? Για να παίξουν οι παίχτες του τελικού μεταξύ τους. Τουλάχιστον ένα 65-70 λεπτά για να δει και τι μπορεί να περιμένει για το παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν ανέφερα τον Νίγκασον, γιατί λένε το παιδί το πρόβλημα τραυματισμού που έχει στο γόνατο ή στον αφήσει και εκτός τελικού. Οπότε ο ΠΑΟΚ και κάθε ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να περιμένει κανέναν μέχρι τελευταία στιγμή. Κάνει τα πλάνα της και έχει και εναλλακτικές. Περιμένω τον ΠΑΟΚ με το. Προσφέρεται και ο αντίπαλος Αστέρας Τρυπόλεως, ο οποίος δεν έχει τίποτα. Να χωρίς θα έρθει να παίξει ανοιχτά, όμορφα, και αυτός του αρέσει να παίζει ποδό στο Ράσταβατς. Περιμένω να δω ένα καλό παιχνίδι και περιμένω να δω μια ενδεκάδα σε προσομοίωση για το τελικό του κυπέλου του Σαββάτου. Δηλαδή, ο Πασχαλάκης, ο Ροντρίγκο δεξιμπακ, αν και ξαναλέω,
Για μένα πρέπει να παίζει ο Λίρατζης. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Λίρατζης. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και γιατί από τον Λίρατζη έχω να πάρω και άλλα. Από τον Ροντρίγκο δεν έχω να πάρω τίποτα περισσότερο από αυτό το μέτριο πράγμα που έχω. Ναι. Αριστερά ο Μπάμπα, η τριπλέτα των Στόπερς θα είναι ο Βαρέλα στη μέση. Γιατί και στη μέση, αν θα δεις Νίκο, δεν μπορεί να παίξει άλλο στη θέση στην τριάδα τόσο καλά όσο ο Βαρέλα. Βαρέλα στη μέση, Κρέσπο αριστερά, δεξιά Βιερίνια στη θέση των Στόπερ. Αν και εδώ πάλι η προσωπική μου γνώμη, όχι με βάση τα τελευταία δύο παιχνίδια, αλλά γενικά είναι ότι ο κορυφαίος στόπερ του ΠΑΟΚ είναι ο Μιχαηλίδης. Και γιατί, ίσως γιατί να μην παίξει ο Μιχαηλίδης λοιπόν και να παίξει ο Κρέσπο, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό? Αυτό είναι ένα ερώτημα για τον Παύλο Γκαρσία, δεν είναι για μένα. Αυτό λέω. Γιατί μου έδειξε, ας πούμε, ότι υπολογίζει περισσότερο τον Κρέσπο του Μιχαηλίδη με την κίνηση που κάνει, είναι ο κορυφαίος του γηπέδου και το βγάζει. Και το βγάζει για να του πει: ξέρεις κάτι, κάτσε, γιατί υπολογίζει τον Κρέσπο. Εκεί του κόβει και τα φτερά. Δεν νομίζω τις παρούσεις να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Εντάξει. Αν και για μένα, ας πούμε, η περιουσία του ΠΑΟΚ, όχι τα εκατομμύρια που θα φέρουν οι άλλες ομάδες, η περιουσία του ΠΑΟΚ εντός του αγωνιστικού χώρου είναι ο Μιχαηλίδης, ο Λίρατζης, ο Τσιγκάρας, ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλιας. Γιατί είναι και Ελληνόπουλα και σούπερ ταλέντα, καλύτεροι παίκτες από αυτούς που φέρνουν συνεχώς. Και ξέρουν τι εστί ΠΑΟΚ, γιατί μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν μέσα στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Πανηγύρισαν για τον ΠΑΟΚ. Από μικρά παιδιά έκλασαν για τον ΠΑΟΚ. Οπότε μπορούν να βγάλουν και συνέστημα μέσα. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα και κυρίως αυτοί οι τεχνοκράτες που είπες, τεχνογνώστες πριν, δεν θέλουν τα Ελληνόπουλα, γιατί τα Ελληνόπουλα, Νίκο, δεν φέρουν κέρδος. Τι εννοώ, ας πούμε, πέρασε Ελληνόπουλο, υπήρχε μεγαλοπαράγοντας. Φίλος σου κοινός, Μιχάλη, το λένε το μικρό, μου έλεγε: υπέγραψε για 5 εκατομμύρια, πάρε 2. Κατάλαβες, αυτό δεν ήταν εχόμενο. Με τον ξένο γινόταν πιο εύκολα. Ας πούμε, με τον Dragon παίξαμε και μπακαρά. Ο παράγοντας έπαιζε μπακαρά με τον Dragon την ώρα που πληρωνόμασταν. Πάει το μυαλό σου. Ξέρεις, Νίκο, ότι ξέρω πολλά πράγματα που μου συνέβησαν εμένα και γι' αυτό το λόγο όταν τα λέω, φαντάζουν περίεργα σε κάποιους και βρίζουν. Α, τι λέει. Μα έγινε σε μένα, μου λέει: θα πάρεις 2 και απογράψεις 5 εκατομμύρια. Όχι, ρε. Σαν τον Ζήκο. 22 και 30, βάλε 20. Γιατί να βάλω 20, 23 και 30. Το μπακάλι το Ζήκο, το μπακάλι. Πακάλικα πράγματα για την Ελλάδα. Χρήστο. Ναι. Έφερε, σου λέω. Έφερε. Ναι. Το μάτσα ΑΕΚ Άρης που είπες προηγουμένως, που λες ότι μπορεί να κερδίσει ο Άρης, πώς το βασικού βασίζεσαι σε αυτό? Είναι καλύτερο σαν ομάδα και από παίκτες. Είναι ότι ο Άρης δεν κερδίζει είναι κυρίως ψυχολογικό. Δεν είναι, να ξέρεις. Το θέμα κούρασης στον ποδοσφαιριστή, βγάλ το έξω. Δεν υπάρχει. Μπάλα έπαιζες, προπονούσουν όσες μέρες για ποιο λόγο, για να παίξεις. Άστο τώρα αυτό. Σέντερφορ είναι... δεν έχει όμως. Δεν έχει σέντερφορ, Γιώργο. Ναι, πες, θα γίνει. Δεν έχει σέντερφορ. Μια χαρά, το Μάνο έχει. Ας πλαγιοκοπήσουν οι παιχταράδες οι άλλοι να σπάσουν την μπάλα, να πάει ο Μάνο να την κάνει γκολ. Στον Άρη, ξέρεις, άκου λίγο φίλε. Ο Άκης ο Μάτιος είναι γνωστός. Είμαστε καλοί γνωστοί. Μαζί περάσαμε το σχολείο της UEFA εδώ στο καλοχώρι που έγινε και όλα αυτά. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε πει ότι ένας μεγάλος προπονητής και μια μεγάλη ομάδα βάζουν τη σφραγίδα τους. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Πεπ Γκουαρδιόλα και παίζω αυτό. Θέλεις, έλα να με παίξεις, να με κερδίσεις. Όταν ένας προπονητής αλλάζει σχηματισμούς και παίχτες για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, αυτομάτως περνάει ένα αίσθημα φόβου στον παίχτη του. Ότι ξέρεις κάτι, αυτό το φοβόμαστε, γι' αυτό αλλάζουμε, θα κάτσουμε πίσω και ό,τι βγει και ό,τι θα κάνει. Αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ, το να αλλάξει σχηματισμό και παίχτες, είναι μπούμεραγκ σε βάρος του Άρη. Είναι μπούμεραγκ. Ύστερα, όλη τη χρονιά ο Μάνος δεν έχουμε φόρο να πάρουμε φόρο. Πήρε το Μήτρογλου. Ορίστε, πήρε το Μήτρογλου. Ο Μάνος είναι καλύτερος και παίζει. Ναι, ρε φίλε, δεν θα πάω εγώ στο ότι ο Μήτρογλου δεν μπόρεσε. Θα πω ότι ο Μάνος είναι καλύτερος και παίζει αυτός βασικό. Γι' αυτό ο Μήτρογλου περιμένει στη γωνία να μπει να παίξει 5 λεπτά. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, Νίκο. Στον Άρη, για να έχουν καλή αμυντική λειτουργία, ακύρωσαν τους αμυντικούς. Δηλαδή, οι δύο ακραίοι μπακ και οι σέντερ μπακ δεν βγουν ποτέ. Ενώ το σύγχρονο ποδόσφαιρο ανεβάζει τους ακραίους αμυντικούς. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε τόσο μεγάλες απαιτήσεις ξαφνικά ότι ο Άρης σε μία χρονιά μέσα και αφού έχει αλλάξει και τεχνικό διευθυντή και προπονητή, θα κάνει και μια σούπερ ομάδα που θα παίζει και τέλειο ποδόσφαιρο. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ο Άρης τηρουμένων των αναλογιών. Ναι. Αλλά εμένα δεν μου αρέσουν τα μεγάλα στόματα. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Τι είναι η δεύτερη θέση, για εξήγησε. Η δεύτερη θέση είναι η δεύτερη θέση. Δεν θα σε θυμάται κανείς. Δεν είναι πρώτη. Κι, μα ξέρεις τι θυμούνται. Μετά από 10 χρόνια θα λένε την περίοδο 20-21 το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός. Το κύπελλο το πήρε ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν θα λένε ναι, αλλά ήταν δεύτερος ο Άρης. Και έπαιξε καλή μπάλα.
Και... Το θέμα είναι ο Άρης έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, Γιώργο, με το κύπελο. Αν περνούσε από τον Ολυμπιακό, ίσως να ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Έτσι πιστεύω. Τώρα, εκεί έγινε, είναι... φίλε, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που στην πορεία σε απογοητεύουν και άλλοι που σε γοητεύουν. Εγώ τον Κουέστα τον πρωτοείδα να παίζει με, έτσι, με τον τρόπο που κινούνταν, που έβγαινε, που μάζευε την μπάλα αυτή την άνεση. Λέω, αυτό το παιδί θα μπορέσει στην Ελλάδα να κάνει πράγματα και ίσως κάνει και μεταγραφή. Αλλά δεν ξέρω τι συνέβη στην πορεία. Έμεινε πολύ στάσιμος, πολύ πίσω και πλέον δεν κάνει τη διαφορά. Ξέρεις, ο τερματοφύλακας πρέπει να κάνει τη διαφορά. Να δίνει το κάτι παραπάνω. Όχι αν αποκρούσει μια φορά την μπάλα. Ω, είδες την απόκρουσε. Όχι. Πρέπει να πιάσει αυτό που δεν θα πιάνει ο άλλος. Πρέπει να παίξει. Πρέπει ο τερματοφύλακας. Η δουλειά του είναι να πιάνει, να μην αφήνει την μπάλα να μπαίνει γκολ. Ναι. Φτάσαμε στον Άρη δηλαδή να τρώει γκολ ο Κουέστα αυτό που δεν τρώγεται. Δηλαδή, αν έπαιζα εγώ και τον τρώγα, θα έλεγα φτάνει, άσαμε, πάρα φύγω. Δεν φταίω, δεν γίνεται. Σταματάω. Μα δεν γίνεται να μην πάρω χαμπάρι ότι μέσα στην περιοχή μου, στο σπίτι μου μέσα. Δηλαδή, Νίκο, φεύγεις από το σπίτι σου, είναι κάποιος μέσα, δεν το βλέπεις, κλειδώνεις, μπορεί να τον αφήνεις μέσα. Ακριβώς, δεν γίνονται. Μα γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μου λένε, δεν του φώναξε ο Πάγκος, δεν του φώναξε ο Άμιντι. Να σου πω, Γιώργο. Τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Τώρα δεν πάμε. Τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Πάει εκεί γιατί εντάξει, τα μάτια Κυριακής θα τελειώσουν. Όλος ο κόσμος και εγώ και εσύ έχουμε επικεντρώσει στο τελικό. Τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ, μπορείς να μου πεις ποια πιθανή ενδεκάδα πιστεύεις ότι θα πρέπει να κατεβάσει? Πρώτα απ' όλα θα πω. Έχω κόψει το στοίχημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10-12 χρόνια. Θεωρώ τζόγο και το έχω κόψει. Αν μου περίσσευαν 5 ευρώ ή 5.000 ευρώ και μου λέγανε διάλεξη που απέξει, θα έπαιζα κατάκτηση προγραμματισμού ΠΑΟΚ. Και όχι για να γίνω αρεστός, γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει και με βάση το τελευταίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δείχνει αυτό που έδειχνε. Αυτό. Αυτοί οι παίχτες αυτό μπορούν, ξέρουν, έχουν διαβαστεί. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει το παραπανήσιο. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει έναν άπειρο προπονητή στον πάγκο. Γιατί ο Πάπου Γκαρσία, ως και τον αγαπάμε, είναι ένας άπειρος προπονητής. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ο οποίος έχει μπει μες στην ελληνική φιλοσοφία, κουλτούρα και μπορεί να χειρίζεται και παίχτες και ομάδες και σχηματισμούς. Ο Μάρτινς είναι ο μόνος που δεν συζητιέται εκεί στον περίοδο τι σχηματισμό θα παίξει. Γιατί τους έχει παίξει όλους. Έχει παίξει τους πάντες, όλους τους σχηματισμούς και 4-4-2 και όλα τα πάντα. Από την άλλη πλευρά ο Παύλο Γκαρσία έτρωγε πίεση να καταλήξει σε ένα σχηματισμό στον οποίο δεν θα τρώει γκολ η ομάδα. Και όλα αυτά γίνανε από πίεση, η αλλαγή του σχηματισμού και η επιστροφή σε σχηματισμό Φερέιρα και όλα αυτά. Γιατί λέει τρώει γκολ η ομάδα. Μα η άμυνα γίνεται μέσω της κατοχής μπάλας. Δεν γίνεται μέσω του σχηματισμού αν έχω 5 ή 6 ή 7 αμυντικούς. Πέραν τούτου, τι πιστεύω θα βάλει ο Παύλο Γκαρσία, θα πω ότι πιστεύω ότι ο Παύλο Γκαρσία θα χρησιμοποιήσει. Γιατί α πω εγώ τι θα έβαζα. Θα είχα σίγουρα μέσα και Τσιγκάρα και Μιχαηλίδη και Λίρατζι και Τζόλι. Στον τελικό. Γιατί... Από τους πατήσουν τα παιδάκια. Θα είχα... Αλλά τους είχα φτιάξει και την ψυχολογία. Όχι το Λίρατζι, όχι το Μιχαηλίδη, τον βγάζω στο 70 για να πει ο Κρέσπο 35 χρόνια έρχεται από Κουτσαμάρα να δω πώς θα είναι με τον τελικό. Γιατί τα παιδιά τα καταλαβαίνουν αυτά. Αν δώσει ψυχολογία σε αυτόν τον πέδαρο, τον παιχταρά, τον Μιχαηλίδη, τώρα του φέρνει τα σόβρακα, ρε φίλε. Αυτό δεν χάνει μονομαχία ψηλά, χαμηλά και όταν πάρει την μπάλα βγάζει ασίστ. Την μπάλα στο Τζόλι στην πλάτη του Ανδρούτσου και πάνω από το κεφάλι του Ανδρούτσου, την έβγαλε ο Μιχαηλίδης υποπίεση σε θέση αριστερού μπακ. Ή ο Τσιγκάρας. Αν τη δουλειά που κάνει ο Τσιγκάρας την έκανε ο ΣΒΑΜ, θα τον είχαν πρωτοσέλιδο εφημερίδες. Αλλά ο Τσιγκάρας είναι Ελληνόπουλο, δεν πουλάει. Ο μπαμπάς δεν ξέρω, δεν έχει λεφτά να δώσει σε 2-3 δημοσιογράφους. Τι δεν ακούγεται. Λίρα Ντι Ροντρίγκο. Αν έρθει ξένο σκάουτερ και του δει, θα πει αυτό το παιδί. Πόσο είναι αυτό, 20 χρόνια, πόσο είναι ο άλλο, 30. Και τι ασχολείστε ακόμα αυτό. 27, με αυτό το χοντρό τον πιφτεκά τον Πορτοκάλο, ρε. Βάλτε το παιδάκι να παίξει που έχει να δώσει κι άλλα. Έχει να δώσει κι άλλα. Ή ο Τζόλης τώρα. Ο Τζόλης είναι πυραβλάκατος, φίλε. Αλλά η πυραβλάκα, ότι θέλουν και ψυχολογία. Και τώρα ο Τζόλης είναι τρίτη επιλογή, το νιώθει το παιδί. Στη θέση που παίζει, από εκεί που είναι το σούπερ ταλέντο. Και σφάζονται ομαδάρες στα πόδια του, στον ΠΑΟΚ είναι τρίτη επιλογή πίσω από τον Καντουρί, ο οποίος δεν κάνει και τη διαφορά για ένα τόσο που παίρνει. Και συζητιέται το συμβόλαιό του. Από τον Νουάρδα που γύρισε για τρίτη φορά δανεικός και το πιστεύουμε, είναι ο Τζόλης. Αυτό θέλει καλή διαχείριση. Τι πιστεύω θα παίξει στο τελικό ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι δεδομένη θεωρώ η 11. Τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης, δεξιά ο Ροντρίγκο σε σχηματισμό 3-4-3 πάνω, δεξί μπακ ο Ροντρίγκο, αριστερά ο Μπάμπα, η τριπλέτα στον άξονα. Αν είναι έτοιμος ο Ίγκασον,
θα έχει δίλημα ποιος θα παίξει στη μέση της τριάδας. Και θεωρώ πιο ιδανικός, πιο ποιοτικός παίκτης στη μέση τριάδα να παίξει είναι ο Βιερίνια. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σαν στόπερ. Μπορεί όμως να παίξει. Στη μέση όταν... ο Βιερίνια. Άμα είναι καλά και ο Ίγκασον και ο Κρέσπο και βάλει τριπλέτα center back, Ίγκασον, Κρέσπο, Βιερίνια. Σε ποιο χώρο θα τοποθετήσει τον καθένα. Ή πρέπει να βάλει στη μέση τον Ίγκασον αριστερά, τον Κρέσπο και δεξιά. Ναι, αλλά έτσι θα χάσει σε ύψος σε μαρκαρίσματα. Γιατί πρώτο μαρκάρισμα στον αντίπαλο που θα βγει θα κάνουν είτε ο Βιερίνια είτε ο Κρέσπο, αν είναι δεξιά ή αριστερά. Ενώ ο Ίγκασον θα είναι στη μέση αυτός που θα παίξει τον ρόλο του Λίμπερο. Τη σκούπα που λέγανε παλιά, που την παίζει με τε... καλούτσικα ο Βαρέλα. Γιατί στον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός ευθύνεται. Οπότε προτιμότερο στη μέση να παίξει ο Βιερίνια, ο οποίος έχει την εμπειρία και την ποιότητα και να μην πηγαίνει σε πολλά μαρκαρίσματα, και να παίξει δεξιά Ίγκασον και αριστερά Κρέσπο. Αλλιώς είναι πιο εύκολο στον Παύλο Γκαρσιαλή που ο Ίγκασον να παίξει στη μέση ο Βαρέλα, δεξιά ο Βιερίνια και αριστερά ο Κρέσπο. Αυτούς θα βάλει, λέω, γιατί εγώ είπα Μιχαηλίδη. Στη μέση ο Σβάμπ με τον Αουκούστο δεν θα αλλάξουν. Αυτό είναι αλλάζει, ναι. Κορυφή τώρα από τους φορ, αυτός θα διαλέξει, πιστεύω θα προτιμήσει το Σβιντέσκι. Δεξιά, δεξιά ο Ζήφκοβιτς είναι παιχτούρα, το παιδί δικαιωματικά ξεκινάει. Και αριστερά, αν είναι και Καντουρί και Ουάρντα και Τζόλης το ίδιο έτοιμη, θεωρώ θα ξεκινήσει με τον Καντουρί. Με Καντουρί, όχι γιατί πιστεύει, θέλει έμπειρους, φίλε, ο Παύλο Γκαρσία. Δείχνει ότι, ξέρεις κάτι, αυτή η, ο τρόπος που λειτουργεί ο Βιερίνια μέσα στον ΠΑΟΚ, δείχνει ο Παύλο Γκαρσία ότι φυσιολογικά είναι ένας άπειρος προπονητής και θέλει τη στήριξη των έμπειρων. Οι έμπειροι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή είναι ο Βιερίνια ο οποίος ηγείται, ο Βαρέλα ο οποίος δεν έχει λόγο πλέον εκεί μέσα, γιατί μέσα και από την κόντρα εκεί με τις αναρτήσεις με αυτά, ο Κρέσπο. Ποιοι άλλοι είναι, ο Καντουρί, αυτή είναι η έμπειρη, δηλαδή δεν έχει άλλους έτσι. Ο Σβάμπ είναι 29. Ο Σβάμπ είναι καλός παίχτης, φίλε, παίζει. Αλλά είναι φέτος. Μένα μ' αρέσει ο Σβάμπ, δηλαδή σε ένα ρόλο οχταριού κυρίως, δεν είναι τόσο εξάρι αμυντικογενής χαφ. Και σε ισορροπία αν έχει δίπλα τον Τσιγκάρα που είναι και δεξιοπόδαρος και παίζει αμυντικός χαφ, ο ΣΒΑ μπορεί να δημιουργήσει. Δεν είναι τυχαίο άμα θα δεις ότι η πρώτη πάσα, αν μπορέσουν οι αμυντικοί, θα τη δώσουν στο ΣΒΑ, διότι έχει καλή μετάβαση της μπάλας στον αέρα, σε μεγάλη πάσα. Μάλιστα. Είναι ο παίκτης, αν δεις τις περισσότερες φορές, παίρνει την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα που ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει την κόντρα επίθεση, και προσπαθεί με τη μία πάσα να προωθήσει το παιχνίδι. Και αν δε η μπάλα πάει μετά το ΣΒΑ στο Ζήφκοβιτς, τότε έρχεται η assist. Έχει βγάλει τελευταία assist στην πλάτη γιατί κάνανε γκολ. Ωραίος. Γιώργο, εντάξει, τα είπαμε πολύ ωραία. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχηθώ. Αν τα δούμε τα ματσάκια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Γεια σας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Αυτά από τον Γιώργο Μίρτσο μας έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση των όσων θα δούμε το Σαββατοκύριακο, αλλά και αυτά που θα δούμε και στο τελικό του κυπέλου. Εμείς έχουμε ανάλυση τώρα Μάντζιου. Άκου να δεις. Υπάρχει ανάλυση του Μάντζιου για το τι έγινε στον Άρη μέχρι τώρα. Για να δούμε λίγο. Δύσκολη χρονιά, αλλά τέλειωσε εξαιρετικά, θα έλεγα. Μια χρονιά έκως επιτυχημένη. Θεωρώ ότι ήρθαμε σε μια κατάσταση, σε μια περίεργη κατάσταση όταν αναλάβαμε την ομάδα, μετά τον αποκλεισμό από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δουλέψαμε πάρα πολύ με την ομάδα, δουλέψαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε πράγματα. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμασταν πάρα πολύ και κλείνοντας, θα έλεγα, έτσι, το ικανική διάρκεια του αθλήματος, η ομάδα ήταν εξαιρετική, έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Όπως έχω ξαναπεί, αποκτήσαμε τον σεβασμό όλων για το ποδόσφαιρο που παίζαμε και την εικόνα που παρουσιάσαμε σαν ομάδα. Και θεωρώ ότι ο στόχος, ο μεγάλος, ο αρχικός στόχος που είχαμε ήταν να βγει η ομάδα στην Ευρώπη για άλλη μια χρονιά. Τα καταφέραμε και στην πορεία, βλέποντας ότι η ομάδα είναι, μπορούμε να ζητήσουμε και το κάτι παραπάνω, θέλαμε να καταρχήσουμε και τη δεύτερη θέση, την οποία δυστυχώς δεν καταφέραμε. Ο στόχος μας ήταν να βγούμε στην Ευρώπη. Εγώ πίστευα στην ομάδα. Η ομάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό, έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Δουλέψαμε με τα παιδιά, αλλάξαμε αρκετά πράγματα. Σίγουρα δεν είναι του παρόντος να θυμηθούμε το τι έχει γίνει, αλλά από εκεί πέρα όμως
Νομίζω ότι όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια του Άρη δουλέψαμε πάνω στην ομάδα, βάλαμε την ομάδα πάνω από τον εαυτό μας, από τον εαυτό όλων. Το μόνο που θέλαμε είναι η ομάδα είναι πάνω από όλους και όλα. Είχα μια τρομερή διαχείριση με τα παιδιά. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν στιγμές και κάθε καλή μέρα και κάθε κακή μέρα νομίζω ότι μπορείς να βγάζεις θετικά αποτελέσματα. Θετικά συμπεράσματα, συγγνώμη. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση με τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι ο τρόπος, έτσι, ο περίεργος αυτός τρόπος που ήρθε αποκλεισμός, νομίζω ήταν μια βραδιά η οποία θα έλεγα ότι έμειναν στις στιγμές αυτές. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής δώσαμε τα πάντα για την ομάδα, βάλαμε την ομάδα πάνω από όλους, δουλέψαμε πάρα πολύ για την ομάδα, κάναμε αρκετά πράγματα για την ομάδα σε συνεργασία και με τη διοίκηση και με όλο το προσωπικό της ομάδος. Και εγώ αυτό που θα ήθελα και θα ήθελα και για τη νέα χρονιά, ανεξάρτητα αν θα είμαι εγώ στην ομάδα ή όχι, ο Άρης να εξελίσσεται και να είναι πάντα ψηλά σε αυτές τις θέσεις όπως είμαστε και φέτος. Αυτά από τον προποντή του Άρη, τον κύριο Άκη Μάντζιο, ο οποίος μένει ενώ ο Μήτρογλου φεύγει. Αυτή είναι η είδηση για τον Άρη, την οποία δεν ξέρω πώς και πού θα διαβάσετε. Στο Σφίνα πάντως διαβάζετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είχαμε νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ επί της ΑΕΚ με 81-73 και έχουμε μια πολύ ωραία παρακάμερα από αυτό το παιχνίδι. Καταπληκτική παρακάμερα, την οποία αξίζει να τη δείτε αμέσως τώρα στην παρακάμερα με ήχο κανονικά. Αγώνα δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Στο τέλος είδαμε και τον Γιαννάκη, προηγουμένως ο Λυκογιάννης έδωσε το δικό του στίγμα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, μπράβο στον ΠΑΟΚ, 1-1. Την Κυριακή είναι το μάτς, το απόγευμα στις 5 η ώρα, το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μάγκες, εδώ κάπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ζητώ συγγνώμη, σήμερα δεν έδωσα πολλά μηνύματα γιατί θέλαμε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω με τον Γιώργο τον Μίτσο για κάποια θεματάκια. Τη Δευτέρα όμως θα έχουμε κανονικά εκπομπή 10 η ώρα το βράδυ, όπως κάθε μέρα.
στις 10 η ώρα. Μαζί μας είναι κάθε βράδυ η S4 Security, S4 Premium Security Services, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους εσάς να έχετε υπηρεσίες ασφαλείας, φύλαξης, εγκαταστάσεων, περιπολιών, εκδηλώσεων. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας, λέει η S4 Security, που είναι το σλόγγαν της κορυφαίας εταιρείας Security. Μαζί μας επίσης κατασκευαστική αναδομό, επιδοτεί το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αναλαμβάνει όλες τις εργασίες για το εξοικονομώ, ανακοινήσεις σπιτιών έως 6 άτοκες δόσεις. Η νοσοκόμα στο σπίτι, στο 11311, νοσοκόμα και γιατρός έρχονται σπίτι ανά πάση στιγμή για παροχή πρώτων βοηθειών όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 11311, είναι χρέωση αστικής μονάδας. Τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, το πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιγα στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Καπίταλης. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κέντρο Καπίταλης, κέντρο ελαστικών, στη Μαρίνο Αντίπα 43, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, City Car Service, υπερσύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 53, στα διαβατά του ομίλου Βογιατζή. Παρακαλώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2310-78-33-43 για τη μεγάλη προσφορά με 19,90 αλλαγή λαδιών και λιπαντικών και φίλτρο λαδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Παρά το γεγονός ότι άνοιξαν τα σύνορα εντός αγωγικών όλων των νομών και κάποιοι έχουν φύγει ήδη στη Χαλκιδική, γίνεται χαμός. Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Παρά το γεγονός αυτό, είχαμε και πάρα πολύ κόσμο όπως κάθε βράδυ και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες προς όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και μας στηρίζετε. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς. Θα το θυμάστε πάντα και θα στέλνετε αυτά τα μηνύματα παντού. Καλό βράδυ σε όλους.